Σοβαρή ρήπανση τη ατμόσφαιρα από διοξίνε προκαλείται από το κάψιμο παλιών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών καλωδίων στην περιοχή Ήψονα Λεμεσού. Από την καύση, ειδικά των πλαστικών που περιέχουν τα αυτοκίνητα και των μηχανέλεων, εκπέμπονται επικίνδυνε διοξίνε, εθέτοντα σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Στην απαράδεκτη αυτή ενέργεια επιδίδονται χωρί οποιασδήποτε προδιαγραφέ οι ιδιοκτήτε συνεργείων εκμετάλλευση και εμπορία παλιοσυδερικών, τα οποία στεγάζονται τόσο στη βιομηχανική περιοχή Ήψονα αλλά και λίγα μόνο μέτρα από την κατοικημένη περιοχή. Εμάς μας ενδιαφέρει απλά να σταματήσει αυτόν το αλαλούμ, διότι η προ σήμερα υποφέρει από το 25% των πολιτών της με κρούσματα Το πρόβλημα που δημιουργείται στην ατμόσφαιρα από την εκπομπή διοξίνων έχει ήδη καταγγελθεί στον Υπουργό Υγεία από το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών. Η διοκτήτη μια τέτοια επιχείρηση υποστήριξε ότι ο ίδιο αποφεύγει το κάψιμο, αντιλαμβανόμενο του κινδύνου που εγκυμονούν. Εμεί ξύλωνουμε τα αυτοκίνητα Κάνουμε τις μαξιλάρες έτσι και πάνω, σας δείξω, τα λάστιδα και μετά πάμε στην πρέσανη μεγάλη και γίνεται το πακέτο. Πάντως, αν και το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, παρατηρείται περίεργη καθυστέρηση στην επιλυσή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται κάποιο σχέδιο απομάκρυση των ελόγων υποστατικών, το οποίο όμως για άγνωστου λόγου δεν προωθείται.